Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Άξιον. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τη διαβεβαίωση δεν υπάρχουν απευθείας αναθέσεις από τη μεριά του Δήμου Κορινθίων. Παρήχε ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Πνευματικός. Παράλληλα, ανέφερε ότι τους δύο τελευταίους μήνες οι μόνες απευθείας αναθέσεις που έχουν γίνει είναι αυτές που αφορούν την εταιρεία του Δήμου. Ο Δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Πνευματικός δίνει τη δική του απάντηση ότι έχει να κάνει με τις απευθείας αναθέσεις, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία απευθείας ανάθεση, ενώ αναφέρει ότι τους τελευταίους μόνο δύο μήνες έχουν γίνει αναθέσεις. Μόνο όμως στην εταιρεία του Δήμου. Απευθείας αναθέσεις δεν υπάρχουν. Στα 7 χρόνια που είμαι δήμαρχος, αν έχουν γίνει 10 το πολύ, είναι ζήτημα. Και είναι αναθέσεις που προβλέπονται και από τον νόμο. Εντάξει, εκτός αν θέλουν να μας πούνε για αναθέσεις που κάνουμε καθημερινά, γιατί πάλι η νομοθεσία αυτό λέει, για 100-200 ευρώ για τις επισκευές των οχημάτων και κάτι τέτοια. Ο κύριος Πανταζής και πολλοί που λένε αυτά δεν γνωρίζουν τι πάνε να πει αυτοδιοίκηση. Δεν έχουν καταφέρει ποτέ να εκλεγούν ούτε απλοί δημοτικοί σύμβουλοι για να μάθουν το πώς λειτουργεί ένας Δήμος. Μπερδεύουν τις αποφάσεις των αναθέσεων που λέει αναθέτει ο Δήμαρχος, δεν κοιτούν τα έχοντας υπόψη από πάνω που λέει έγινε δημοπρασία. Δεν το κοιτούν. Όλες οι αποφάσεις, είτε είναι δημοπρασία, είτε είναι απευθείας ανάθεση, γράφει ο Δήμαρχος Κορινθίων αναθέτει. Λοιπόν, ας ψάξουν αλλού για απευθείας αναθέσεις. Οι μοναδικές που έγιναν τους τελευταίους δύο μήνες είναι αυτό που προβλέπεται και με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου στην εταιρεία του Δήμου Κορινθίων. Να εκτελέσει για λογαριασμό του Δήμου ως εργολάβος κάποια μικρά έργα που σε άλλη περίπτωση, σύμφωνα με την νομοθεσία, θα έπρεπε, δεν μπορούσε να γίνει δημοπράτηση, θα έπρεπε να τα δώσουμε απευθείας ανάθεση σε κάποιους εργολάβους. Και αντί να μας πούνε λοιπόν συγχαρητήρια που ακόμα και σε αυτή την περίπτωση που είχαμε έργα των 8, 10, 15.000 που τα δώσαμε στην εταιρεία τη δική μας για να βγάλει ένα μικρό κέρδος, για να στηρίξει ένα τεράστιο έργο που έχει και αν θέλετε το κουβεντιάζουμε, έργο που έχει να κάνει με τη στήριξη στα σχολεία, με την καθημερινότητα του πολίτη και τους οφείλουμε πάρα πολλά. Αντί να μας πούνε ευχαριστώ, λένε για απευθείας αναθέσεις. Δεν γνωρίζουν ποια είναι η απευθείας ανάθεση, δεν γνωρίζουν το θεσμικό πλαίσιο. Ας ενώσουν τις δυνάμεις τους, εγώ θα τους έλεγα, αυτό τους προτείνω και στον κύριο Πανταζίκη και σε κάποιους άλλους, να πάνε να ενώσουν τις δυνάμεις και τις αδυναμίες τους σε έναν ενιαίο συνδυασμό και να έρθουν επιτέλους να μας πούν τι θα κάνουν αυτοί για αυτόν τον Δήμο. Είμαστε υπερήφανοι για τη διαχείριση αυτού του Δήμου. Σε ένα τοπίο που η αυτοδιοίκηση βουλιάζει, εμείς έχουμε πάρα πολλά έργα, έργα εκατομμυρίων, τα οποία 99% είναι με διαγωνισμούς που έχουν και μεγάλη έκπτωση. Έχουμε νοικοκυρέψει το Δήμο, ο Δήμος έχει γεμάτα τα ταμεία του. Δεν μας πιάνει καμία ταραχή εν ώψη των εκλογών να αδειάσουμε τα ταμεία για να πάρουμε τις εκλογές, όπως κάναμε και το 2010 και τότε μας έλεγαν θα κινδυνεύσει ο Δήμος οικονομικά. Έχουμε λοιπόν μια άριστη λειτουργία του Δήμου με το μικρότερο λειτουργικό κόστος. Πολλά έργα, έχουμε ξεπεράσει και τις προσδοκίες αυτές που υποσχεθήκαμε το 2010, έτσι. Αυτή τη στιγμή είμαστε έτοιμοι σχεδόν να παρουσιάσουμε και το πρόγραμμά μας για τα επόμενα 5 χρόνια. Οι άλλοι ας αρκεστούν. Αυτό μπορούν να κάνουν. Να αρκούνται σε τέτοιου είδους κριτικές. Να ενώσουν τη δύναμη και την αδυναμία τους, μήπως προκύψει κάτι καλό για το Δήμο μας. Την ανάγκη να βοηθήσουν οι τοπικοί φορείς στην περαιτέρω ενίσχυση του θεσμικού ρόλου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Κορινθία, τόνισε ο πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων, Παντελής Σκλιάς. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν στο περιθώριο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Κορίνθου και αφορούσε την συνεργασία των Βρετανικών Αρχών και των φορέων της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Κορίνθου στον πλαίσιο της συνεργασίας που ξεκίνησε μεταξύ των Βρετανικών Αρχών και των φορέων της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Συζητήθηκαν τρέχοντα θέματα που αφορούν στη στέγαση των τμήματων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Κόρινθο. Πραγματοποιήθηκε επίσης ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο των διεργασιών που έχουν σαν στόχο την εξέβριση μόνιμης λύσης για τη στέγαση των τμήματων του Πανεπιστημίου στην Κόρινθο με την αξιοποίηση του οικοπαίδου στη θέση Εξαμήλια. Στο θέμα αναφέρθηκε για ακόμη μια φορά ο πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων, Παντελής Σκλιάς. Καταρχήν να σας πω ότι στο Δήμο Κορινθίων στεγάζεται η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών απαρτίζεται από δύο τμήματα. Είναι το τμήμα κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής, το οποίο λειτουργεί εδώ και περίπου μία δεκαετία, και το τμήμα πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων, το οποίο έχω την τιμή να προεδρεύω.
Πρέπει να σας πω ότι σε αυτή την περίοδο το μεγάλο μας μέλημα, αλλά θα έλεγα και αντίστοιχα το μεγάλο μας πρόβλημα, είναι η απουσία κτηριακών εγκαταστάσεων. Πρέπει να πω ότι είναι ένα θέμα το οποίο μας ταλανίζει και το οποίο δυστυχώς μέχρι και σήμερα δεν έχει βρει τη λύση του. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, για το οποίο βέβαια δεν είμαι αρμόδιος να μιλήσω, στεγάζεται στο Δημοτικό Θέατρο του Δήμου Κορινθίων και είναι σημαντικό ότι ο Δήμος πριν περίπου 10 χρόνια έκανε αυτή την παραχώρηση. Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, το οποίο είναι ιδιαίτερα δυναμικό και εξωστρεφές τμήμα, δυστυχώς ακόμα στεγάζεται όχι σε ιδιόκτητο ή παραχωρημένο από το Δήμο ή άλλη οντότητα, ενώ δημόσια όπως είναι η περιφέρεια για παράδειγμα κτίριο, αλλά βρίσκεται σε ενοικιαζόμενο κτίριο. Αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι εξορισμού δημιουργεί μια σειρά από δυσκολίες. Πρώτον, δημιουργεί δυσκολίες διότι είναι δαπανηρό να ενοικιάζεις κτίρια. Δεύτερον, εμείς έχουμε μια ιδιαίτερα δυναμική πορεία, αρκεί να σας πω ότι δεχόμαστε 100 φοιτητές το χρόνο ετησίως ως προπτυχιακούς φοιτητές και αυτή τη στιγμή φιλοξενούμε επίσης άλλους 105 φοιτητές στα μεταπτυχιακά μας προγράμματα, νούμερο το οποίο προβλέπεται να αυξηθεί κατακόρυφα φέτος, δηλαδή το 2014-2015 ευελπιστούμε ότι θα φιλοξενούμε 200 μεταπτυχιακούς φοιτητές. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι αυτό είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα για την περιοχή της Κορινθίας και είναι κρίμα που αυτό το πλεονέκτημα δεν αξιοποιείται κατάλληλα από τους φορείς και τους εκπροσώπους της πόλης και των αρχών. Η δουλειά που έχει γίνει μέχρι σήμερα σε συνεργασία με τις Πρετανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, του Δήμου Κορινθίων και της Περιφέρειας έχει να κάνει με την αρχιτεκτονική αποτύπωση του νέου κτηρίου της Σχολής των Κοινωνικών Επιστημών που πρόκειται να φιλοξενηθεί στο πρώην στρατόπεδο στην περιοχή των Εξαμηλίων, όπως αυτό έχει παραχωρηθεί από το 2010 νομίζω, από το 2005 συγγνώμη, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Έχουν περάσει λοιπόν σχεδόν 8 ή 9 χρόνια και ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να πετύχουμε την μετακίνηση των δύο τμήματων σε ένα ενιαίο κτηριακό συγκρότημα, το οποίο θα δώσει και άλλη δυναμική στις ερευνητικές και διδακτικές μας προσπάθειες. Την ίδια στιγμή, αντιμετωπίζουμε και μία σειρά από άλλα προβλήματα, στο βαθμό που, για παράδειγμα, στο εφιστάμενο κτίριο, το οποίο φιλοξενεί το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, υπάρχουν προβλήματα ακόμα και καταβολής αυτού του ενοικίου, το οποίο προβλέπεται από τη μίσθωση του κτηρίου από την περιφέρεια. Μεγάλες είναι οι προσπάθειες που κάνει το Ινστιτούτο Καταναλωτών προκειμένου να βοηθήσει τους καταναλωτές σε όλη την Ελλάδα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΙΝΚΑ στο νομό Κορινθίας, Κώστας Καρούνης, μίλησε στο Άξονα για τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχει, ενώ αναφέρθηκε και στις καταγγελίες που δέχεται καθημερινά το ΙΝΚΑ από ανθρώπους που κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους. Ο Γενικός Γραμματέας του Ινστιτούτου Καταναλωτών Ομού Κορινθίας, Κώστας Καρούνης, μίλησε για τις υπηρεσίες που παρέχει το Ινστιτούτο Καταναλωτών στον καταναλωτή, τονίζοντας ότι θα είναι πάντα δίπλατος σε ό,τι έχει να κάνει με τις υπηρεσίες της αγοράς, φέρνοντας παράδειγμα το θέμα με την επιμήκυση χρόνου του γάλατος στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την επισήμανση ότι για μία ακόμη φορά έχει διαπιστωθεί ότι πράγματι με πάρα πολλές ελλείψεις το ΙΝΚΑ δίνει τη μάχη της καθημερινότητας για την προστασία του καταναλωτή. Θα δηλώσω κατηγορηματικά ότι δεν πτωούμαστε από τις αρνητικές απαντήσεις των φορέων που συνδέονται με τη στήριξη και οικονομικών πόρων αλλά και με τη διάθεση χώρων. Αυτό που έχω να δηλώσω υπεύθυνα και κατηγορηματικά ως γραμματέας της Ένωσης Καταναλωτών Νομού Κορινθίας, θα είμαστε πάντα στο πλευρό του καταναλωτή με τις οποιοσδήποτε ελλείψεις, τα οποιοδήποτε προβλήματα, προκειμένου να είμαστε πάντα αντιμέτωποι με τα συμφέροντα που πλήττουν αγοραστικά τον καταναλωτή. Όσον αφορά το θέμα του γάλατος που έχει πάρει τρομερές διαστάσεις το τελευταίο καιρό, ως ΙΝΚΑ Κορίνθου έχουμε διαπιστώσει και έχουμε ενημερωθεί ότι υπάρχει μια συμπαιχνία της κυβέρνησης, της μνημονιακής κυβέρνησης, θα τη χαρακτηρίσω καλύτερα, σε συνεννόηση με τις ξένες εταιρείες γάλακτος. Αυτό βέβαια έχει ως σκοπό την εξόντιση του Έλληνα κτηνοτρόφου. Εμείς ως ΙΝΚΑ Κορίνθου, επειδή δεν μπορούσαμε να μείνουμε αμέτωχοι και σε αυτό το πρόβλημα, έχουμε καταφύγει σε εξειδικευμένο επιστήμονα και τις επόμενες μέρες περιμένουμε τα αποτελέσματα του αν τελικά αυτή η επιμήκυση της ημερομηνίας διάθεσης του πριόντος στα ράφια θα βλάψει ή όχι την υγεία των καταναλωτών.
Παράλληλα, μίλησε και για το θέμα που αφορά τις δανειακές συμβάσεις και που δεν μπορούν πλέον οι πολίτες να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Εμείς ως Ίνκα Κορίνθου δεχόμαστε σε καθημερινή βάση αρκετά προβλήματα καταναλωτών που είναι εξαρτημένοι με δανειακές τραπεζικές συμβάσεις. Έχει αναγγελθεί από την κυβέρνηση, και αυτό το έχετε δει και εσείς και σε μεγαλύτερα ΜΜΕ, ότι η προστασία της πρώτης κατοικίας έχει παγώσει από θέμα πληστηριασμών μέχρι τις 28 Φλεβάρι. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, εγώ οφείλω να ενημερώσω τον κόσμο, τον κορδιακό κόσμο, ότι το νομικό τμήμα του Ίνκα Κορίνθου πυροτοδός εργάζεται αδιάκοπα για την προστασία του κάθε καταναλωτή που έχει δανειακή εξάρτηση, συνεπάγεται με τις τράπεζες. Τέλος, αναφέρθηκε και στο θέμα της μη στήριξης από την αυτοδιοίκηση και την κεντρική πολιτική σκηνή σε ό,τι έχει να κάνει με την επάνωση γραφείων και χρηματοδότησης μπροστά σε ένα πραγματικά ανθρώπινο έργο που γίνεται με κόπο και προσπάθεια. Με την ίδια παρατήρηση που μου κάνετε και έχετε διαπιστώσει, ευελπιστώ και με το, από την ίδια σκοπιά να το δει και η τοπική αυτοδιοίκηση. Όλα αυτά τα χρόνια, όπως είπα και πριν, παλεύουμε μόνοι μας, διαθέτουμε το προσωπικό μας χρόνο, είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες. Καταλαβαίνετε ότι δίνουμε μεγάλη μάχη να κρατηθούμε και εμείς αυτές τις δύσκολες οικονομικά εποχές. Δεν μπορώ όμως από τη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντα του γραμματέα να αφιερώσω έστω και λίγο προσωπικό χρόνο σε άλλα προσωπικά ζητήματα. Όπως είπα και πριν, είμαι υπέρ και θα είμαι κοντά στην ασφάλεια του καταναλωτή. Θα τρέχω όχι μόνο εγώ απλά, αλλά από τον πρόεδρο, από μένα και όλο το ΔΣ, θα τρέχουμε και θα προστατεύουμε πάντα το συμφέρον του καταναλωτή. Αυτή είναι η δουλειά μας. Αυτή θα κάνουμε μέχρι να πάμε στις νέες εκλογές του ΔΣ. Εμείς αδιάκοπα θα προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Και εδώ να επισημάνω ότι οι υπηρεσίες μας είναι χωρίς οικονομική επιβάρηση. Κατηγορηθήκαμε από αρκετό κόσμο, χωρίς να έχει ενημέρωση, ότι εμείς παρέχουμε υπηρεσίες με κάποιο οικονομικό αντάλλαγμα. Το διαψεύδω πλήρως. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, ακόμα και από το ειστέρημά μας, να μπορούμε να βοηθάμε κάποιο κόσμο που δεν έχει ούτε ακόμα και τα πιο σχετικά παράβολα για να ξεκινήσει μια διαδικασία ανακοπής. Τις ελπίδες των δημοτών του Λουτρακίου για καλύτερες μέρες διέψευσε ο Δήμαρχος Κώστας Λογοθέτης, σύμφωνα τουλάχιστον με τον Δημοτικό Σύμβουλο Γιώργο Μπάκο. Όπως είπε ο κύριος Μπάκος, ο κύριος Λογοθέτης μαζί με την ομάδα του δεν έκαναν τίποτα εδώ και 3,5 χρόνια, ούτε για τους πολίτες, αλλά ούτε και για την πόλη. Ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Λουτρακίου Αιγαίων Θεοδόρων Γιώργος Μπάκος μίλησε στο τηλεοπτικό φακό για τη σημερινή Δημοτική Αρχή, τονίζοντας ότι παρά το γεγονός ότι οι πολίτες πίστεψαν σε αυτή, ο κ. Λογοθέτης μαζί με την ομάδα του δεν έκαναν τίποτα εδώ και 3,5 χρόνια, ούτε για τους πολίτες, αλλά ούτε και για την πόλη γενικότερα. Πέρασαν 3 χρόνια από και κάτι από τότε που είχαμε τις προηγούμενες εκλογές, από τότε που ξεκίνησε μια νέα Δημοτική Αρχή, φιλόδοξα τα όνειρά της για να μπορέσει να προσφέρει στον τόπο. Δυστυχώς αυτά τα όνειρα διαψεύστηκαν, και όχι μόνο για εμάς που συμμετείχαμε ενεργά και που δώσαμε ένα μεγάλο αγώνα να καταφέρουμε να στηρίξουμε τον τόπο μας. Διαψεύστηκαν όλες οι προσδοκίες, διαψεύστηκαν όλες οι ελπίδες των δημοτών που ακολούθησαν αυτή τη Δημοτική Αρχή, η οποία τους διέψευσε με το χειρότερο τρόπο, λέγοντά τους ασύστολα ψεύδι, λέγοντά τους συνεχή ψέματα τα οποία ποτέ δεν ευωδόθησαν, ποτέ δεν υλοποιήθηκαν, και είμαστε σε μια εποχή που δυστυχώς βλέπουμε ότι αυτός ο ευλογημένος τόπος έχει χάσει 3 χρόνια και μέχρι τις νέες εκλογές θα έχει χάσει 3,5. Τώρα βλέπουμε το ότι ο τόπος για μία ακόμα φορά θα περάσουν μήνες χωρίς να γίνει τίποτα, επειδή ήδη μπήκαμε σε μια προεκλογική περίοδο. Μια προεκλογική περίοδο η οποία σηματοδοτείται από το γεγονός ότι φαίνονται ότι πολλοί συνδυασμοί κατεβαίνουν. Δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους. Δεν ξέρω ακόμα και δεν είμαι σε θέση να κατανοήσω ποιο είναι το όραμά τους. Προφανώς το ΔΕΛΕΑΡ για πρώτη φορά πενταετούς θητείας για την νέα Δημοτική Αρχή και για τον νέο Δήμαρχο είναι μεγάλο. Προφανώς υπάρχουν συσχετισμοί, προφανώς υπάρχουν πολιτικές σκέψεις και σκέψεις εξουσίας. Ο κόσμος πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός στο τι θα επιλέξει, να μην την ξαναπατήσει. Βλέπουμε να ξεπουλιέται ο τόπος μας,
Βλέπουμε ο τόπος να υποφέρει σε πανελλαδικό επίπεδο. Στο δικό μας τον τόπο εδώ, στο Λουτράκι, στην Περαχώρα, στους Αγίους Οδόρους, στα Ίσμια, να μην γίνεται τίποτα. Ένα τίποτα που έχει γίνει συνώνυμο της Δημοτικής Αρχής των τελευταίων τριών ετών, δυστυχώς. Και πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Υπάρχουν κάποιες επιλογές που αυτή τη στιγμή μπορεί να φαίνονται. Ο κόσμος μην πιστέψει λόγια, να πάρει δεσμεύσεις και να κρίνει όχι απλά με την καρδιά και με το γεγονός ότι έχει έναν ξάδερφο, ένα κουνιάδο, ένα κουμπάρο, ένα γνωστό, ένα συγγενή μέσα σε έναν συνδυασμό για να τον υποστηρίξει, αλλά να κοιτάξει το συμφέρον του τόπου. Να κοιτάξει επιτέλους να υπάρχουν τεχνοκράτες, να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν, να υπάρχουν άνθρωποι που πονάνε τον τόπο, να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ασκήσει εξουσία και δεν πάνε αποκλειστικά γι' αυτό και οι οποίοι αποδεδειγμένα να μπορούν να βοηθήσουν και να παράξει κάτι αυτός ο τόπος, ο τόσο ευλογημένος. Καλή απόφαση και πολλή σκέψη. Το θέμα των κουρασγερόπλων επανήλθε στην επικαιρότητα από τον υποψήφιο δήμαρχο Βασίλη Πανταζή. Όπως είπε, μετά τις επαφές που είχε ο ίδιος με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου Βασίλη Νανόπουλο, διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα για την έλευσή τους και κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή για κολλησιεργίες. Ο υποψηφίος για τον Δήμο Κορινθίων Βασίλης Πανταζής μίλησε στον τηλεοπτικό φακό για το θέμα των κουρασγερόπλων, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα όπως το διαβεβαίωσε και ο κ. Νανόπουλος και δεν μπορεί να καταλάβει την τακτική της σημερινής αρχής, δηλαδή ότι συνεχίζει να αντιπαλεύει το θέμα αυτό. Παράλληλα, σχολίασε και σε ό,τι έχει να κάνει με τους ελέγχους του κ. Λέανδρου Ρακιτζή στην αυτοδιοίκηση, υπογραμμίζοντας πως ο κ. Ρακιτζής κάνει σωστά τη δουλειά του. Είμαστε έτοιμοι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Θα ήθελα να αναφερθώ σήμερα σε κάποιο θέμα το οποίο βασανίζει, απασχολεί τους Κορίνθιους και συνεχώς επανέρχεται. Έχουν καταδύσει οι Κορίνθιοι να γίνουν μάντες πλέον, να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Και μιλάω για τα κουρασγερόπλια. Ακούσαμε ακόμα και σήμερα διαβεβαιώσεις στις δημοτικές αρχές ότι τα κουρασγερόπλια τα οποία έχει υποσχεθεί ο κ. Νανόπουλος στην έκθεση του επιμελητηρίου ότι θα φτάνουν στην Κόρινθο από τον Μάρτη. Η Δημοτική Αρχή επιμένει ότι το λιμάνι δεν τις κάνει, κάτι άλλο δεν τις κάνει, κάτι άλλο τους θέλει και ότι δεν θα έρθουν, εν πάση περιπτώσει. Είναι απορίας άξιων για ποιο λόγο η Δημοτική Αρχή αντιπαλεύει την έλευση των κουρασγερόπλων. Εγώ έχω τη διαβεβαίωση του κ. Νανόπουλου, με τον οποίο επικοινώνησα σήμερα, ανησυχώντας κι εγώ σαν δημότης, ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα, οι ημερομηνίες δεν έχουν αλλάξει, τα κουρασγερόπλια θα έρθουν κανονικά. Και ανησυχώ διότι με βάση την υπόσχεση του κυρίου Νανόπουλου, την οποία όπως σας είπα και σε εκπομπή σας, στο κανάλι σας, έχω μελετήσει τα έγγραφα και διαπίστωσα ότι είναι σοβαρότατη και πρόκειται να υλοποιηθεί κανονικά. Με βάση λοιπόν αυτή την πρόταση έχουν δημιουργηθεί κάποιες επενδυτικές προτάσεις νέες, οι οποίες θα ακολουθήσουν και θα έχουν σχέση με το αντικείμενο των κρασγεροπλίων, με ανθρώπους από την πρωτεύουσα της χώρας. Επαναλαμβάνω ότι με διαβεβαίωσε ο κ. Νανόπουλος ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε κανένα θέμα. Τα κρασγεροπλία θα έρθουν στην ώρα τους, επομένως δεν έχω κανένα λόγο να ανησυχώ. Εκείνο το οποίο με στεναχωρεί είναι ότι η Δημοτική Αρχή αντί να συνδράμει, αντιπαλεύει το μοναδικό ίσως έσοδο το οποίο πρόκειται να εισέλθει στην πόλη μας εδώ και πολύ καιρό και το αντιπαλεύει είναι προφανές για να μην χάσει πόντους στην εκλογική μάχη η οποία έρχεται και εφόσον πιστεύω ότι ο κ. Νανόπουλος τελικά θα δηλώσει και αυτός υποψήφιος. Αν έρθουν τα κρασγερόπλια θα είναι καλό για τη Δημοτική Αρχή, όταν έρθουν τα κρασγερόπλια μάλλον, είναι καλό για τη Δημοτική Αρχή να παραιτηθεί και να μην συμμετάσχει καν στις εκλογές. Επίσης, ένα άλλο θέμα το οποίο παρακολούθησα την προηγούμενη εβδομάδα, είδα κάποιον αντιδήμαρχο του Δήμου Κορινθίων να καταφέρεται εναντίον του κυρίου Ρακιτζή, του επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης, ο οποίος στην έκθεσή του ανέφερε καθαρά ότι οι Δήμοι της χώρας είναι άντρο διαφθοράς. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο κύριος Ρακιτζής είναι από τις λίγες υπηρεσίες στη χώρα που λειτουργούν σοβαρά και με ευθύνη. Κανείς δημοτικός σύμβουλος, κανείς δήμαρχος, κανείς αντιδήμαρχος δεν έχει το δικαίωμα να προσβάλλει τον άνθρωπο ο οποίος έχει βγάλει στην επιφάνεια σωρία διαφθορών.
Η ενέργειά του ήταν να τα βγάλει στην επιφάνεια, να τα στείλει στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη να αποφασίσει. Ο κ. Δρακιτζής μελετά τις καταγγελίες, τις τεκμηριώνει και τις προωθεί. Δεν είναι δουλειά του ούτε να δικάσει ούτε να καταδικάσει. Και αυτό το οποίο του είχε ανατεθεί το κάνει με άριστο τρόπο. Και πάση περιπτώσει οι πολίτες σε όλη τη χώρα γνωρίζουν ότι πράγματι οι δήμοι, δυστυχώς, οι κομματικοί δήμοι έχουν γίνει άντρο διαφθοράς. Η κεντρική δημόσια διοίκηση έχει, λόγω και των μέτρων, κάπως έρθει στα συγκαλάτες, να το πούμε, ενώ οι δήμοι, οι οποίοι δυστυχώς ακόμα είναι ανεξέλεκτοι σχετικά, παρουσιάζουν μεγάλο πρόβλημα. Και εκεί θα επικεντρωθούμε με προτάσεις, οποίες και έχουν σχέση με τα οικονομικά, θα εκθέσουμε τις προσεχείς ημέρες. Εκεί θα επικεντρωθούμε σε νέα δημοτική αρχή, ώστε να μην προκύπτουν τέτοια θέματα, τουλάχιστον στο Δήμο Κορινθίων. Και βέβαια, ό,τι έχει προκύψει μέχρι τώρα θα ελεγχθεί και θα σταλεί αρμοδίως. Ένα άλλο θέμα το οποίο άκουσα σε συνέντευξη του ίδιου του Δημάρχου, μια δικαιολογία για τις αναθέσεις των έργων οι οποίες δίδονται σε εργολάβους. Ο νόμος είναι σαφής. Λέει ότι μπορούν να δίνουν μέχρι ενός ορισμένου ποσού αναθέσεις οι Δήμοι και κάποιες προϋποθέσεις βέβαια. Δεν είπαμε ποτέ ότι παρανόμησαν. Παρανόμησε η Δημοτική Αρχή. Είπαμε ότι είναι τουλάχιστον, είναι, πώς να το πούμε, δείχνει μια ιδιαίτερη εύνοια η Δημοτική Αρχή προς ορισμένους εργολάβους. Ο κύριος Αντιδήμαρχος είπε ότι, ξέρετε ρε παιδιά, τα σπάμε τα έργα για να βοηθήσουμε τους μικροεργολάβους. Εγώ θα ήθελα να τον καλέσω μια φορά στο γραφείο μου να δει όλους αυτούς τους μικροεργολάβους που έρχονται εδώ και παραπονιόνται ότι δεν έχουν να ταΐσουν τα παιδιά τους. Γι' αυτό λοιπόν, πριν να αναφέρουν κάτι, καλό είναι να το σκέφτονται, διότι αυτά θα τεθούν στην κρίση των Κορινθίων και πιστεύω ότι θα αντιληφθούν ακριβώς το τι γίνεται. Τέλος, αναφέρθηκε και στις περιοδίες που κάνει στα χωριά της Κορινθίας, που συνομιλεί με απλό κόσμο καταγράφοντας τα προβλήματα και δίνοντας λύση αυτά. Όσον αφορά το συνδυασμό, με χτες ήμασταν στο Αγιονόρι, όπου με τον τοπικό εκπρόσωπό μας συζητήσαμε τα θέματα του χωριού. Είναι θέματα τα οποία λύνονται, μπορούν να λυθούν. Δεν ξέρω η Δημοτική Αρχή γιατί δεν ασχολήθηκε. Κάτι μου είπαν ότι τώρα στο τέλος κάτι εξετάζεται να κάνει. Το σύνηθες φαινόμενο του κυρίου Δημάρχου. Εμείς είπαμε ορισμένα πράγματα, προτείναμε ορισμένες λύσεις, εφικτές, οικονομικές, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν και το χωριό του Αγιονορίου. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι χαίρομαι, διότι από τις εκδηλώσεις του κόσμου βλέπω ότι πλέον είναι αποφασισμένο ότι η Κόρινθος θα έχει νέα δημοτική αρχή μετά τις εκλογές του Μαΐου. Αυτό ελπίζω να σημαίνει και την αλλαγή της νοοτροπίας και του τρόπου λειτουργίας όλου του Δήμου για το συμφέρον των Κορινθίων και μόνο. Ευχαριστώ. Τα όσα έγιναν στο περιθώριο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στον νομό, Θοδωρής Βασιλακόπουλος. Όπως είπε, αποδείχθηκε για μια ακόμα φορά η αυταρχική συμπεριφορά του Περιφερειάρχη. Παρουσία το ΜΑΝ πραγματοποιήθηκε το πρόσφατο Περιφερειακό Συμβούλιο με θέμα διαχείριση των απορριμμάτων. Πολλοί άριθμοι κάτοικοι βρέθηκαν έξω από το κτίριο που πραγματοποιούνταν το Συμβούλιο και δεν έλειψαν οι στιγμές έντασης. Στο θέμα αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος τύπου της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας, Θοδωρής Βασιλακόπουλος, τονίζοντας ότι ο κ. Στατούλης επέδειξε αυταρχική συμπεριφορά. Η διαχείριση του Περιφερειακού Συμβουλίου την περασμένη Παρασκευή με θέμα την αποκλειστικό θέμα την παρουσίαση της μελέτης περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων σε ό,τι αφορά την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, είναι ένα άλλο δείγμα γραφής της αυταρχικής, αλαζονικής και με όλα τα άλλα επίθετα συνώνυμα που μπορείτε να συμπεριλάβετε, συμπεριφοράς της πολιτείας Στατούλη στην περιφέρειά μας. Εξηγούμε. Πρώτον, η συνεδρίαση αυτή προέκυψε σε πλήρη αντίθεση με τις διαβεβαιώσεις του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, του κ. Κουλοκέφαλου, στο Περιφερειακό Συμβούλιο της περασμένης Δευτέρας, που σε επίμονες ερωτήσεις και των δημοσιογράφων είπε ότι η παρουσίαση θα γίνει στις αρχές Φλεβάρι. Αδειάζοντάς τον κατά κυριολεξία ο κ. Στατούλης, στη διάρκεια του Συμβουλίου της περασμένης Δευτέρας, είπε ότι η παρουσίαση θα γίνει εκτάκτως την Παρασκευή. Στις επίμονες απαιτήσεις της αντιπολίτευσης, σύσσωμης αντιπολίτευσης, η οποία εξέδωσε και έστειλε και αντίστοιχη επιστολή
για ποιο λόγο επιταχύνεται και να δοθούν τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, να δοθεί εισήγηση πιο νωρίς, όσο το δυνατόν νωρίτερα, στους περιφερειακούς συμβούλους αντιπολίτευσης. Η απάντηση ήταν η κλασική εναντιστοιχή ανάμεσα στις υποσχέσεις και στην πραγματικότητα, με δεδομένο ότι την Πέμπτη έφτασε στα χέρια των περιφερειακών συμβούλων της αντιπολίτευσης εισήγηση. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι δυνατόν να προετοιμαστείς από την Πέμπτη για την Παρασκευή, προκειμένου να ενημερωθείς για τα συγκεκριμένα ζητήματα για να παρουσιάσεις μια πλήρη εικόνα. Αλλά το αποκορύφωμα ήταν η συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου της Παρασκευής, όπου πρώτον, το κτίριο στο οποίο συνεδρίαζαν είχε μεταφερθεί, δεν ήταν η μεγάλη αίθουσα, είχαν πάει σε μια μικρότερη, γιατί προφανώς ήθελαν να αποκλείσουν τον κόσμο. Δεύτερον, το κτίριο ήταν αποκλεισμένο από τα ΜΑΤ, λες και θα συνεδρίαζε, δεν ξέρω, κανένα έκτακτο στρατοδικείο. Τρίτον, υπήρχε λυμένη απόφαση να απαγορευτεί διαεροπάλου είσοδος στους πολίτες στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, γιατί προφανώς φοβούνται, βεβαίως, ο κύριος Στατούλης και η υπόλοιπη παρέα του φοβούνται την έκθεση των συγκεκριμένων απόψεων στον κόσμο. Γεγονός, οι άνθρωποι που εισέρχονταν ελέγχονταν κατά πόσο θα μπορούσαν, δηλαδή ακόμη και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, για να συμμετάσχουν στην όλη συζήτηση. Αυτό οδήγησε την αγωνιστική συνεργασία Πελοποννήσου στην αποχώρησή της από τη συγκεκριμένη συνεδρίαση και το σύμβουλο τον Νίκο τον Μπατσαρίνο. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμπράξουμε σε πρακτικές αντιδημοκρατικές, πιεστικές, οι οποίες λειτουργούν προφανώς με τη λογική που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μας με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου έχει εισαγάγει στη λειτουργία του Κοινοβουλίου τα τελευταία δύο χρόνια. Λειτουργεί λοιπόν κατά τη στοιχεία και το Περιφερειακό Συμβούλιο για τόσο σημαντικά θέματα. Σας θυμίζω ότι η γενική πρόβλεψη είναι να δεσμευτεί η περιφέρεια για 28 χρόνια σε αυτή τη συγκεκριμένη επιλογή σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων, ότι πέρασε από πολλά δημοτικά συμβούλια, όχι από όλα βέβαια τις περιφέρειες, από το δικό μας δυστυχώς πέρασε, και μάλιστα υπάρχουν και δηλώσεις του Δημάρχου προς τη λογική ότι η κεντρική διαχείριση θα είναι θετική εξέλιξη, χωρίς να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες που έχουμε, γιατί να αναλαμβάνει ο Δήμος δηλαδή και η Δημοτική Αρχή τις ευθύνες για το γεγονός ότι έχουμε οδηγηθεί σε αυτό το φιάσκο. Πήγαν στα Δημοτικά Συμβούλια 2.500 σελίδες για να συζητηθούν εντάχει. Καταλαβαίνετε ότι όταν δεν υπάρχει από τους ανθρώπους που δημοκρατικά εκφράζουν τους συμπολίτες μας ολόκληρο, δεν υπάρχει μια ολόκληρη υπηρεσία που να τους καλύπτει, καταλαβαίνετε ότι για να τις μελετήσουν οι πολίτες αυτοί χρειάζονται χρόνο και δεν μπορεί αυτά να γίνονταν κρυπτό βιαστικά για να προλάβει ο κύριος Στατούλης τις επερχόμενες περιφερειακές εκλογές. Γιατί συναισθάνεται βεβαίως ότι τις περιφερειακές εκλογές θα καταψηφιστεί και γι' αυτό τρέχει να προλάβει τις ημερομηνίες που ο ίδιος έχει αποφασίσει σώνει και καλά να δεσμεύει στον Κορινθιακό Λέγο για 28 χρόνια. Θα είμαστε απέναντι, θα προσφύγουμε, θα χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο που έχουμε, θα φέρουμε το δέμα στη Βουλή. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτά τα πράγματα να γίνονται το 2014 με όρους μιας ιδιότυπης μορφής δημοκρατίας, την οποία μόνο ο κύριος Στατούλης αντιλαμβάνεται ως τέτοια. Στη δικαιοσύνη περνά πλέον η λύση του προβλήματος λειτουργίας των κέντρων πιστοποίησης αναπηρίας. Η ένωση των σωματείων των ατόμων με αναπηρία, ύστερα από συνεχείς διαμαρτυρίες και κινητοποιήσεις, αλλά και υποπνήματα που έγιναν στη δικαιοσύνη, είδε με ικανοποίηση την εισαγγελία του Αρείου Πάγου να παρεμβαίνει στο θέμα και να ειζητά να εξεταστούν τυχόν ποινικές ευθύνες διοικητικών υπηρεσιών για την ταλαιπωρία που υφίστανται χιλιάδες άτομα με ειδικές ανάγκες. Στο θέμα αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Συλλόγου ΑΜΕΑ στην Κορινθία, Στάθης Ποτήρης. Η ΕΣΑΜΕ από την έναρξη λειτουργία των ΚΕΠΑ με αναφορές, δελτία τύπου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, επιστολές σε Υπουργεία και τον Πρωθυπουργό της χώρας, έγγραφα στην εισαγγελία, διαμαρτυρίες κινητοποιήσεις στην Αθήνα και σε όλη τη χώρα, ερωτήσεις και διαβήματα στη Βουλή, αξιώνει να ρίξει φως στο θέμα των ΚΕΠΑ και να σταματήσει την καταδυνάστευση δεκάδων χιλιάδων φυλακισμένων ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους. Την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου κλήθηκε να καταθέσει ο πρόεδρος της ΕΣΑΜΕ, κ. Ιωάννης Βαρδαγασκάνης, σε πτεσματοδίκη στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, μετά από παραγγελία της αγγελίας του Αρείου Πάγου, η οποία προκλήθηκε από επιστολές που είχε κοινοποιήσει τον Άριο Πάγο από όλο το προηγούμενο διάστημα. Στο θέμα αναφέρθηκε ο πρόεδρος Συλλόγου ΑΜΕΑ Κορινθίας, Στάθης Ποτήρης. Την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου κλήθηκε να καταθέσει ο πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, Ιωάννης Βαρδακαστάνης, στον πτεσματοδίκη στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, μετά από παραγγελία της αγγελίας του Αρείου Πάγου, η οποία προκλήθηκε από τις επιστολές της Ομοσπονδίας που είχε κοινοποιήσει τον Άριο Πάγο όλο το προηγούμενο διάστημα. Πράγματι, η Εθνική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και οι τοπικοί σύλλογοι όπως ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία Νομού Κορινθίας, από την έναρξη λειτουργίας των ΚΕΠΑ,
με αναφορές, δελτία τύπου, καταγγελίες σε υπουργεία και στον Πρωθυπουργό της χώρας, με έγγραφα σε εισαγγελία, με κινητοποιήσεις στην Αθήνα και σε όλη τη χώρα, με διαβήματα στη Βουλή, αξιούσε να ριχθεί άπλετο φως στη λειτουργία και να σταματήσει, στη λειτουργία των ΚΕΠΑ και να σταματήσει η καταδυνάστευση των δεκάδων χιλιάδων φυλακισμένων ατόμων με αναπηρία και χρόνια σπαθήσεις και την οικογένειά τους στις λίστες ντροπής, στις λίστες αναμονής, το κέντρο επιστοποίησης αναπηρίας. Η δικαιοσύνη πρέπει να ρίξει άπλετο φως σε μια κατάσταση που βασανίζει δεκάδες χιλιάδες Έλληνες και Ελληνίδες με αναπηρία, χρόνια σπαθήσεις και οικογένειες. Το αναπηρικό κίνημα ζητεί δικαιοσύνη τώρα. Ο κ. Βαρζαγκαστάνης εκτίθη λοιπόν να καταθέσει στη Βουλή όλα τα στοιχεία που αφορούν την τροπή που λέγεται Κέντρο Επιστοποίησης Αναπηρίας. Όλη αυτή η συσσωρευμένη κατάσταση των τελευταίων τριών χρόνων, όπου έχουν συμβεί τα όσα απίστευτα, απίστευτες καθυστερήσεις, απίστευτες ταλαιπωρίες, επαναλήψεις επιτροπών, όλα αυτά εκλήθη λοιπόν να τα καταθέσει ενώπιον της δικαιοσύνης ο πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίας, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, στην εισαγγελία Αρείου Πάγου. Επιτέλους, η δικαιοσύνη πρέπει να δει σε βάθος, γιατί εδώ δεν έχουμε μόνο παραβίαση στοιχειώδων νόμων, αλλά έχουμε παραβίαση και των ίδιων συνταγματικών επιταγών. Κάτι πρέπει να γίνει, το ζητάμε τόσα χρόνια και το λέμε. Κάτι πρέπει να γίνει, πρέπει να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Πρέπει να μπουν στο δρόμο της νόμιμης και αξιοπρεπής μεταχείρισης των ατόμων με αναπηρία. Ευχαριστώ. Πάμε τώρα να δούμε και κάποια νέα από την Αρκαδία. Στο Στόχαστρο λοιπόν της Εκκλησίας βρέθηκε για μια ακόμα φορά ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Διαμαντόπουλος, τον οποίο ο Μητροπολίτης Γόρτινος και Μεγαλοπόλος χαρακτήρισε παλιάνθρωπο. Παράλληλα, ο Μητροπολίτης προειδοποίησε όσους την υπετίθεται ότι το ρεύμα του διαθέτει τριφασικό ρεύμα. Κυριολεκτικά άστραψε και ευρώτηξε ο Μητροπολίτης Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του στην εκδήλωση της αδελφότητας Δημητσανητών στην Αθήνα. Χαρακτήρισε για ακόμη μια φορά παλιάνθρωπο τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Διαμαντόπουλο, που ξεφτύλισε με τις πράξεις του την Ορθοδοξία και το Άγιο Δισκοπότηρο, ενώ ζήτησε από τους Έλληνες Ορθόδοξους ψηφοφόρους να κάνουν πρώτο σταυρό τους πριν ρίξουν την ψήφο τους στην κάλπη. Τους αρχαίρω πέρα σήμερα. Του χριστιανοί μου, ήμουν σε ξένη Μητρόπολη, μου στην Αθήνα. Τα μάθω αρχιεπίσκοπος, θέλω να τα μάθω. Λοιπόν, και θα του αποδείξω ότι είμαι δεσπότη Δημητσάνας. Στο πρόβλημα με πειράξει, το ράσο μου πετάει τρυφασικό ρεύμα. Γιατί είναι φωτισμένο από τον Γρηγόριο τον Πέμπτο. Όταν πήγα στην αυτή, στη Δημητσάνα, στο Πατριαρχείο, ποια είναι η φίλη που πέβασαν τον Πατριάρχη, μου λένε αυτοί. Έβγαλα το ράσο μου, το κρέμασα εκεί και πήγα παραπέρα και το έβλεπα το καμάρωνα. Λέω, να, έτσι θα ήταν κρεμασμένος ο Πατριάρχης από την άλλη. Λοιπόν, είπα στο κύριμά μου σήμερα, χριστιανοί μου, ως αρχαίο Κυριακή σήμερα, ως αρχαίος πήρε τον Χριστό σπίτι του. Έχουμε στα σπίτια σας να έχετε τον Χριστό. Να έχετε εικονίσματα, να έχετε καθήλια, να λιβανίζετε. Ο Χριστός στα σπίτια σας, χριστιανοί μου. Και να φροντίζουμε, ακούτε τώρα, για το μεγάλο σπίτι μας, που το λέμε Ελλάδα. Εκεί να έχουμε τον Χριστό στην πατρίδα μας, για να έχουμε προκοπή. Πώς θα έχουμε τον Χριστό. Να είναι ο άρχοντας της χώρας μας, να κάνει το σταυρό του. Δεν λέμε να κρατάει, λέω, και κομποσχίλια, πού να το βρούμε τέτοιο. Αλλά τουλάχιστον να λέει πιστεύω στον Χριστό, πιστεύω στην Παναγιά, όχι να λέει εγώ δεν πιστεύω. Και χριστιανέ, η ψήφος σου, άκου να σου πω, η ψήφος είναι δύο πράγματα. Τόσο πολύ μεγάλο είναι, ώστε πρέπει να κάνεις το σταυρό σου, ώστε να ρίξεις το ψηφοδέλτιο. Άμα σου λέει ο άλλος ότι δεν πιστεύω, σου το λέει δεν πιστεύω. Εσύ μπορεί να τις κατάει κάτι με συμπαντικά. Θα δώσεις ψήφο σε αυτόν που δεν πιστεύει. Και στο λέω, η πατρίδα μας η Ελλάδα να έχει τον Χριστό, την Παναγιά, την Δέσποινα, την υπέρμαχο στρατηγό μας. Και να δούμε προκοπή καλύτερα. Να έχουμε άρχοντα που να πιστεύει στον Χριστό, να τον βλέπουμε στις παραλάσεις, όπως τέτοιο παρακαλώ.
δεν έχω κανένα παράπονο, τον κύριο Δήμαρχο, από τον κύριο Περιφερειάρχη, τους άλλους αυτούς, από τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Λιγουρέτζο, είμαι τον κύριο Σκολαρίκο, απόλυτα ευχαριστημένος είμαι, που είναι ο κύριος Καλύβας. Ναι, εμείς με τον κύριο Καλύβα αποδεικνύουμε τη δυο σου με τα φορτίνη. Εγώ είμαι ημερομελιώτης. Αλλά στην πατρίδα μου, εδώ στην καρδιά μου την ανοίξετε, πρώτα γράφει Ιεροσόλυμα, πάνω πατρίδα, και δεύτερο Κοστινία. Την πατρίδα μου την άσπαστο και χορεύατε, την έχω λησμονήσει. Δεν πάω σειρά. Λοιπόν, τα βοηθήκη με τον κύριο Καλύβα και είμαστε και δυο Κοστινί. Αλλά λέει, μαθαίνω σας πελώ, τα ομώνυμα, πεςτε, αποθούνται. Μαλώνουμε καμιά φορά, επειδή είναι τα ομώνυμα. Είναι τα ομώνυμα. Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του έκοψε το περιφερειακό τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Τρίπολη. Να δούμε το ρεπορτάζ. Ο σεισμός, η πλημμύρα, ο πόλεμος μπορεί να χτυπήσει την πόρτα μας απροειδοποίητα και εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι μαζί όλοι. Δεν μπορούμε να είμαστε μόνοι μας, πρέπει όλοι να είστε μαζί μας, να είμαστε έτοιμοι για να μπορούμε να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας που θα χρειαστεί να έχουν ανάγκη. Τελειώνοντας, αγαπητοί φίλες και φίλοι, εύχομαι σε όλους εσάς και στις οικογένειές σας το 2014 να είναι μια καλή χρονιά. Τον άμεσο αποχαρακτηρισμό του νεκροταφείου της μεταμόρφωσης επιθυμούν κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής. Αυτό αποκάλυψε άτιμη διαδικτυακή δημοσκόπηση του Arcadia Portal, καθώς, όπως επισημαίνουν, εδώ και 15 χρόνια δεν γίνεται καμία ταφή, ενώ είναι ιδιαίτερα αντιαισθητική η εικόνα που συνοδεύει την είσοδο της πόλης. Πήρε μια απόφαση να προχωρήσει στο νομερικό αποχαρακτηρισμό του νεκροταφείου της μεταμόρφωσης. Πώς βλέπετε εσείς αυτή την κίνηση? Σωστό. Πολύ σωστό και δίκιο. Ήδη έπρεπε οι προγενέστεροι δήμαρχοι και συμβούλοι να είχαν πάρει τέτοιες αποφάσεις να το είχαν διώξει. Καλό. Διότι θα καλοπιστεί η πλατεία της μεταμορφώσεως σε περίπτωση περίπτερα κεντράκια να το κάνει πράσινο, θα ήταν πολύ ωραίο. Και για να ομορφύνει και η εικόνα της εισόδου της πόλης. Και να ομορφύνει και η χώρα, η είσοδος της πόλης. Σε τι κατάσταση βρίσκεται τώρα το νεκροταφείο, είναι σε καλή κατάσταση? Εγώ, σε χάλια κατάσταση από ό,τι βλέπω εγώ. Καταρχήν, πολλοί τάφοι είναι κενοί.
Τα έχουν πάρει ο κόσμος, έχουν πάει στο καινούριο κημητήριο. Λοιπόν, οπότε το βλέπω πολύ σωστό να γίνει ένα τέτοιο έργο μέσα στην πόλη. Και είναι και κέντρο, δεν είναι να πεις ότι είναι πιο έξω, ξέρω εγώ τι. Γιατί να μην είναι. Ή το διώχνουμε τελειωτικά ή δεν το διώχνουμε. Άμα μείνει πέντε μνημεία μέσα, τι να λέει. Δηλαδή να βλέπουμε τα κημητήρια πάλι. Εκεί θα πάει, όταν γίνει πραγματικά πάρκο ωραίο και σωστό, εκεί θα πάει ξένος κόσμος, θα έρθει ξένος κόσμος, δεν ξέρω από ποιες πόλεις και πού θα έρθει, και θα στεγαστεί κάτω από ίστιο, κάτω από πράσινο, κάτω από αυτά. Τι να βλέπει τώρα τα μνημεία. Ας τα πάνε εκεί πέρα, στο καινούριο κημητήριο. Πείτε μας τη δική σας άποψη για τον αποχαρακτηρισμό του κημητηρίου. Φύγουνε, μακάρι να φύγουνε, κάνουμε σαν γειτονιά χρόνια προσπάθεια να φύγει το νεκροταφείο, αλλά δυστυχώς το Υπουργείο Πολιτισμού δεν θα θέλει να φύγουν, ούτε να περάξουμε τους τάφους, τίποτα. Αν ο κύριος Σαββάκης, που έμαθα ότι ο κύριος Σαββάκης έχει κάνει ενέργειες, μπράβο του, συγχαρητήρια, μακάρι να φύγει. Πιστεύει θα αλλάξει η εικόνα της πόλης της εισόδου. Η εισόδου της πόλης να μπαίνουν τα αυτοκίνητα και να βλέπουν τώρα το νεκροταφείο, να φύγει η βρώμα, πρώτα υποφέραμε από τη βρωμιά. Εμείς οι γείτονες εδώ. Μακάρι να φύγει. Και τι θα θέλατε να γίνει, να γίνει χώρος πρασίνου. Ψυχής και πρασίνου. Μας είπατε ότι έχετε έρθει σε επαφή με την περιοχή όλη αυτή γύρω από τη μεταμόρφωση. Όλοι ζητούν το ίδιο, ζητούνται το ίδιο. Ναι, ναι, ναι. Οι πιο πολλοί γείτονες, μάλιστα είχαμε κάνει και μια προσπάθεια, είχαμε μαζέψει υπογραφές, αλλά δεν έγινε τίποτα. Πόσο καιρό πριν. Πριν 5 χρόνια. Η άποψή μου είναι ότι θα έπρεπε να έχει φύγει προ πολλών ετών το νεκροταφείο από εδώ και να έχει αποχαρακτηριστεί ο χώρος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο χώρος έπρεπε να γίνει πάρκο, να παίζουν τα παιδιά και όχι βέβαια να γίνει οικοδομικό τετράγωνο, όπως φαντάζομαι εύκολα αντιλαμβάνεται ο καθένας. Αν γίνει έστω και τώρα πάρκο, πάλι καλά. Αν όμως δεν γίνει και γίνει μετά από 10 χρόνια, τι να σας πω. Αυτό είναι θέμα του Δήμαρχου. Από τότε που έχει γίνει το κημητήριο της Αγίας Τριάδος έξω από την πόλη, στην Οδότη Αιγαίας. Δηλαδή δεν υπάρχει πια λόγος να υπάρχουν τάφοι εδώ, κανένας. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Καμία. Σε ποια κατάσταση βρίσκεται το κημητήριο αυτή τη στιγμή? Είναι σε κατάσταση εγκατάλειψης πλήρους. Όπως δείχνετε και στο ρεπορτάζ που πολύ καλά κάνατε, υπάρχουν τάφοι ξεσκέπαστοι και εδώ γύρω-γύρω τις βλέπουν οι κάτοικοι που πλέον έχουν γίνει καινούριες πολυκατοικίες, τις βλέπουν και μικρά παιδιά και μεγαλώνουν τα παιδιά και τα δικά μου τα δύο με θέα ξεσκέπαστους τάφους. Και με ρωτάνε γιατί είναι αυτά έτσι μπαμπά και δεν έχω τι να τους απαντήσω. Θεωρείτε ότι θα καλυτερεύσει και η εικόνα της εισόδου της πόλης, γιατί από εδώ μπαίνουν οι Αθηναίοι, οι Αργύτες και οι Κορίνθοι? Εξυπακούεται αυτό. Άλλο είναι να βλέπεις ένα παρατημένο νεκροταφείο και άλλο να βλέπεις ένα πάρκο. Σωστά πολεοδομημένο βέβαια. Και μέσα στο χώρο πρέπει να ενταχθεί, όπως είμαστε γύρω-γύρω οι περίοικοι, και είναι πυκνής δόμησης εδώ η περιοχή, δεν είναι αραιής δόμησης. Υπάρχουν και κάποια μνημεία αξιόλογα. Αυτά που θα μπορούν να μεταφερθούν, θα πρέπει να μείνουν κάποια εδώ, θεωρείτε? Θα πρέπει να συγκεντρωθούν σε ένα συγκεκριμένο χώρο, είτε ένα περιορισμένο χώρο μέσα στο υποτιθέμενο νέο πάρκο που θα γίνει, είτε προς την πλευρά της εκκλησίας, όπου εκεί υπάρχει και χώρος που θα μείνει υποχρεωτικά, γιατί εκεί θάβονται παπάδες και δεσπότες. Αλλιώς δεν μπορούν να είναι παρατημένα τα μνημεία, είναι και χωρίς αξία πια έτσι. Θα πρέπει να φύγει, δεν μπορεί μέσα στην πόλη, μέσα στο κέντρο να υπάρχει κημητήριο. Λογικό δεν είναι? Άρα είστε σύμφωνος με την άποψη να αποχαρακτηριστεί μερικός και να γίνει κάποιος χώρος πρασίνου ή αναψυχής? Φυσικό, φυσικό και επόμενο. Αυτό είναι λογικό. Δεν χρειάζεται δηλαδή πολύ. Τι να πούμε δηλαδή. Γιατί πιστεύετε ότι πρέπει να φύγει? Είναι σε κακή κατάσταση πια το κημητήριο? Υπάρχουν κάποιοι σπασμένοι τάφοι, μας είπαν κάποιοι. Και σπασμένοι τάφοι, αλλά δεν επιτρέπεται μέσα στη μέση στην πόλη να υπάρχει το κημητήριο. Εσείς είστε γύρω από την περιοχή της μεταμορφώσεως, μένετε κάπου εκεί, έχετε? Εδώ, ακριβώς, απέναντι. Πλήθος κόσμου έδωσε το παρόν στην παρουσίαση του βιβλίου της Γιάννας Αγγελοπούλου το περασμένο Σάββατο. Η εκδήλωση έγινε στο αμφιθέατρο του Αποστολοπούλου Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Τρίπολης, με την κυρία Αγγελοπούλου να μιλά για τα συμπεράσματά της από την διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004, αλλά και να κάνει μια αποτίμηση της συνολικής διαδρομής της στην πολιτική ζωή. Σας λέω ότι ο συνδυασμός κριτικάς και αρχάδος δεν είναι ο ευκολότερος, οπότε πρέπει να δώσετε συγχαρητήρια στον Θόδωρο, που αντέχει τη γυναίκα του και την προσέχει και την βοηθάει όλα αυτά τα χρόνια. Και ο οποίος είναι εξωτερικό, αλλιώς θα ήταν εδώ. Θα έρθω όμως με τα παιδιά την άνοιξη. Πριν αρχίσω να σας εξηγώ γιατί έγραψα το βιβλίο. Όπως με βλέπετε, είμαι ένας άνθρωπος και πολίτης δράσης, δεν είμαι της γραφής.
Πριν το πω όμως αυτό, αν με ρωτήσετε, αν σας έδινα τώρα το μικρόφωνο και σας έλεγα, πείτε μου τώρα, σε αυτό που βλέπετε πάνω μου, σε αυτά που έκανα, τι νομίζετε ότι μετράει παραπάνω? Θα σας έλεγα η αποτελεσματικότητα. Η αποδοχή της πρωτοβουλίας, της ανάγκης για ανάληψη της ευθύνης, η προσήλωση στο αποτέλεσμα ήταν τότε το βασικό υλικό που επέτρεψε σε όλους να προχωρήσουν. Γνώρισα κι εγώ και γνωρίσαμε όλοι, και εδώ μέσα είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που βοήθησαν και συμμετείχαν και θα τους δω μετά. Εσένα κοιτάζω, Μανώλη, ότι τα πράγματα μπορούν να γίνονται. Τα πράγματα έγιναν. Μην το παραβλέπουμε αυτό. Πάμε όμως τώρα να δούμε τι με έκανε να γράψω αυτό το βιβλίο. Τι Γιάννη. Ξέρετε, εδώ στον δρόμο, ερχόμουν από Νάπλιο, σκεφτόμουν. Πώς μπορεί εγώ να πάω και να τοποθετούμε με κάτι τόσο φωτεινό, τόσο δυναμικό, τόσο αισιόδοξο, όπως είναι η συλλογική μας εμπειρία των αγώνων του 2004. Γιατί αυτό είναι και στην πυρήνα του βιβλίου μου. Τι νόημα, έλεγα, έχω να μιλήσω εγώ για το άνοιγμα της Ελλάδας στον κόσμο τότε, για τη διαφορετική φωνή που μίλησε η Ελλάδα και φάνηκε στον κόσμο. Γιατί ασχολήθηκα με όλα αυτά? Γιατί ασχολήθηκα με όλα αυτά που σήμερα, συγγνώμη με το σήμερα, με μεγάλη επιτυχία έγινε και φέτος η γιορτή της ομάδας Γούρουνο Παρέα Δομενάλου που σηματοδοτεί και τη λήξη της και την ηγετικής περίοδου. Να δούμε το ρεπορτάζ. Ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της παρέας μου για την άψογη συνεργασία που είχαμε όλη τη χρονιά. Θέλω να συγχαρώ όλες τις γυναίκες μας για την υπομονή τους. Παρακαλώ, χειροκρότημα. Ένα μεγάλο μπράβο στους θηροφύλακες που προσέχουν το κυνήγι, προσέχουν και εμάς, αλλά τους προσέχουμε και εμείς, τους αγαπάμε. Είχε πασπυρά αρχός μωρέ και τα σύνταγμα τα αρχή. Μωρέ πειράν τα που τα χελιώνει το δούμα τριπολί χρυσοτή. Πήρα το βουβού να μωρέ, πήρα τα μητατά αράχια. Έτσι, πρόεδρε! Άιντε κι ο λόγο, τα καθήκη, και το δούμα, πασαγιά χαρκήτη. Όλο ρωτά, αγάν μωρέ, το σύγκλο, ο τάχανε. Βέρνει το νύχι, θα και χελιώνει, το δούμα, τεχολή, αρχισωτή. Σου παπά, 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 σου παπά
σε μένει ρεύμα παλά πρέπει καημένη. Στη σπίτι στην κεράσα είναι ενωτικός. Είναι εδώ όλες οι ομάδες του Θωμά του Αλυδερόπουλου, Λίγο Κυνηγή, Λάγο Κυνηγή, Λίγο Κυνηγή. Είναι μαζί ο δήμαρχός μας, μας θυμάει και μας στηρίζει. Και ο αντιδήμαρχος, δημοτική σύμβουλη, αντιδήμαρχη, ναι, η Μπούλα Συνοδηλού, ο Κώστας ο Τρίκονας, κυνηγός μέλος του συλλόγου μας, ο Δημήτρης ο Κοσκινάς, ο Ανδρέας ο Μπούρας ο αντιδήμαρχος. Δεν ξεχάσω, πείστε μου ποιος άνθρωπος άλλος είναι ο Κώστας εδώ. Όλα τα παιδιά είμαστε μαζί. Είχαμε και τον Βλάση στον Κώστα τον βουλευτή. Να είναι η αφεντηρία 9 χρονιά για να έχουμε όλοι καλύτερες μέρες. Το σημαντικότερο, θέλουμε τους νέους κυνηγούς κοντά μας, τα νέα τα παιδιά, να τα έχουμε στο σύλλογό μας, μέλη μας. Το καρούτσο που μας παραγωγεί εδώ, τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Ναι. Και εγώ, μια και είμαστε όλοι μαζεμένοι εδώ, θα πω στον Δήμαρχο, δύο μόνο Δήμαρχο, δεν έχεις εστίμηξα, τον Άγιο Θόδωρα, να τον φτιάξουμε. Μας έχει δώσει το λόγο του, να φτιάξουμε τον Άγιο Θόδωρα. Είναι του κυνηγητικού συλλόγου, είναι σημαντικό. Και τις φορές στο σύλλογό μας, που έχει μεσολαβήσει ο Κώστας ο Τρίγωνας, τον ευχαριστούμε, είναι δίπλα μας, είναι γεγονός, μας στηρίζει. Και το σημαντικότερο, με τη σωστή διαχείριση, γουρούνια είχαμε, κυνήγια έχουμε και θα έχουμε. Και να είμαστε γελοί. Τι μας να ακούσουμε την πίτα μας μαζί. Μαζί. Έχει λίρα παιδιά μέσα, μην την καταπιείτε έτσι. Εδώ κυρίες και κύριοι, φτάσαμε να δούμε και τον καιρό. Θέρμανση, ψήξη, κλιματισμός.
ψυχογιός ΑΕ, πατρών 64, Κόρινθος. Τηλέφωνο 2741-075-500. Σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, παροδικές χιονοπτώσεις σε ορεινές και μειωρινές περιοχές στα βόρεια. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η τόση της θερμοκρασίας θα είναι αισθητή σε όλη τη χώρα. Για την Αττική ο καιρός προβλέπει λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες. Άνεμοι δυτική βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη ο καιρός προβλέπει αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά, παροδικές χιονοπτώσεις στα ορεινά, βελτίωση από το μεσημέρι. Άνεμη βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 6 έως 9 βαθμούς Κελσίου. Για την Πελοπόννησο ο καιρός προβλέπει λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα βόρεια με πιθανότητα παροδικών βροχών τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι στα βόρεια βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Στα νότια αρχικά νοτιοδυτική 4 με 6 και βαθμία δυτική βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Θέρμανση, ψήξη, κλιματισμός. Ψυχογιός ΑΕ, πατρών 64, Κόρινθος. Τηλέφωνο 2741-075-500. Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον. Από όλους τους συντελεστές του, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Καλή σας νύχτα.